Στην τελική ευθεία μπαίνουν σιγά σιγά μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και υπουργείο παιδείας για το δίμηνο των εξετάσεων που περιλαμβάνουν τις απολυτήριες και τις πανελλαδικές εξετάσεις, τα λύκεια και τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, φέτος οι υποψήφοι θα διεκδικήσουν 70.726 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 43.758 στα πανεπιστήμια και 26.968 στα ΤΕΗ, σύμφωνα με την τελική απόφαση του Υπουργείου. Όπως αναφέρεται από τη Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης Υπήρου, Αγγελική Φωτεινού, για τα Λύκεια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα μαθήματα θα τελειώσουν στις 9 Μαΐου και οι απολυτήριες εξετάσεις που φέτος προηγούνται των πανελλαδικών θα διεξαχθούν κατά το διάστημα 11 έως 26 Μαΐου, ενώ οι προαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν μεταξύ 11 Μαΐου και 2 Ιουνίου. Στη συνέχεια, η 6η Ιουνίου θα είναι η μέρα έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ και η 7η Ιουνίου για τα ΓΕΛ. Ξεκινάμε το δίμηνο των εξετάσεων στα σχολεία μας και στα γυμνάσια και στα λύκεια και στα ΕΠΑΛ. Στην ουσία έχουν καθοριστεί και ημερομηνίες. Για τα λύκεια τα μαθήματα τελειώνουν σε 9 Μαΐου. Κατόπιν το χρονικό διάστημα ως τις 2 Ιουνίου, από τις 11 ως τις 2 Ιουνίου έχουμε τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις φέτος. Οι οποίες απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν και μετά θα πάμε σε πανελλήνιες. Αυτό είναι ένα διαφορετικό στοιχείο, γιατί τα προηγούμενα χρόνια τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ήταν μέσα στα απαιτούμενα για τη λήψη του απολυτηρίου. Φέτος θεωρούμε ότι το απολυτήριο είναι κάτι με το οποίο το παιδί πρέπει να ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μετά να δει αν θα διεκδικήσει την είσοδό του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ξεκινάμε 7 Ιουνίου τις πανελλήνιες εξετάσεις για τα γενικά λύκεια και στις 6 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ. Θα κρατήσουν ως τις 19 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια και ως τις 21 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ. Τα ειδικά μαθήματα είναι από τις 22 ως τις 30 Ιουνίου και οι πρακτικές δοκιμασίες από τις 20 ως τις 30 Ιουνίου για τα παιδιά που εξετάζονται αθλήματα, για κάποιες σχολές που το έχουν ως προαπαιτούμενο. Θεωρούμε ότι 29 τέλη Ιουνίου δηλαδή θα βγουν τα αποτελέσματα. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται κύκλοι από το Υπουργείο, οι οποίοι καθορίζουν τη διαδικασία. Όλη η εκπαιδευτική κοινότητα και την εμπειρία έχει και τη δυνατότητα για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των πανελληνίων εξετάσεων και για τη διεξαγωγή τους και για την βαθμολόγηση των γραπτών. Στο μεταξύ, όλα είναι έτοιμα για την περιφερειακή μαθητιάδα που θα διεξαχθεί στις 14 Μαΐου και αναμένεται να συγκεντρώσει εκατοντάδες μαθητές από όλα τα γυμνάσια της περιφέρειας Υπήρου. Κατά τη διάρκεια, αναμένεται να παρουσιαστούν όλα τα Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα στους μαθητές, προκειμένου να τα γνωρίσουν και, γιατί όχι, να ασχοληθούν και με αυτά. Και να δουν τα παιδιά και να γνωρίσουν και να πάρουν μέρος σε αθλήματα τα οποία ενδεχομένως να είναι και λίγο όχι τόσο διαδεδομένα, όπως η ξυφασκία, το μπάντμιντον, η πασία, κανόε, καγιάκ, όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα. Επίσης, θα είναι μια ευκαιρία να δείξουν τα σχολεία πολιτιστικές δράσεις, τα γυμνάσια που γίνονται όλοι, κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς και οι οποίες πολλές φορές δεν έχουν έτσι και βήμα για να εκφραστούν. Κυρίως όμως είναι μια γιορτή της εκπαίδευσης που αφορά μόνο εθελοντική προσφορά των ανθρώπων που θα δουλέψουν για αυτού, μόνο εθελοντές θα έχουμε και αφορά τη γνωριμία, την επικοινωνία, τον συναγωνισμό των μαθητών μεταξύ τους. Να τονίσω ότι δεν πρόκειται για ένα σχολικό πρωτάθλημα, με την έννοια ότι υπάρχει όρος στη συμμετοχή στην μαθητιάδα να μην συμμετάσχουν μαθητές που διακρίνονται σε κάποιο άθλημα από ένα επίπεδο και πάνω. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο άθλημά τους. Μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα άλλο άθλημα. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το ότι θα υπάρχει ένα ειδικό κομμάτι για τα παραολυμπιακά αθλήματα. Και όσο είναι καλό για όλους μας να δούμε πώς είναι να παίζεις μπάσκετ με αμαξίδιο ή βόλεϊ με αμαξίδιο ή μπόλα ή οποιοδήποτε άλλο παραολυμπιακό άθλημα. Θα γίνει στις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ, που πρέπει να το ευχαριστήσουμε, μας παραχώρησε το πανηπιρωτικό στάδιο, τη Λιμνοπούλα και το γήπεδο Ζωσιμάδων.
Είναι μια εκδήλωση που αφορά όλη την πόλη και όχι μόνο την εκπαίδευση. Εξάλλου η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, με το Δήμο Ιωαννίτων, με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με το ΤΕΙ Ιωαννίνων, με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου, με τα επιμελητήρια της πόλης μας. Προσπαθούμε δηλαδή να ανοίξουμε την εκπαίδευση στον κόσμο και να έρθουμε σε μια επαφή τα σχολεία μας με την κοινωνία, με την πόλη. Ελπίζουμε να πάει καλά. Είναι πραγματικά ένα φιλόδοξο σχέδιο.